Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ίσως η μεγαλύτερη που έχει γίνει εκεί στην περιοχή σας. Ισχύει ότι ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ανταποκρίθηκε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, των κατοίκων της Νέας Σμύρνης, αλλά και των εργαζόμενων. Ούτως ή άλλως έγινε μετά δηλαδή αποκάλεσμα που έβγαλε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Βρισκόντουσαν μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γυναικών, γενικότερα συνολικότερα κόσμος που δεν αντέχει άλλο αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Ξεκινάω έτσι και σας ρωτάω, γιατί όσοι παρακολουθούσαμε εκτός Αττικής τηλεοπτικά κανάλια, δεν είδαμε πουθενά τη μεγάλη συγκέντρωση. Πραγματικά, πουθενά. Αν δεν παρακολουθούσες το πόρταλ του 902, τις ενημερώσεις του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, δεν ήξερες ότι υπάρχει τόσος κόσμος. Ήξερες ότι έχουμε επεισόδια έξω από το αστυνομικό τμήμα. Προσπαθήσανε να σπηλώσουν τη μεγαλειώδη αυτή διαδήλωση, δείχνοντας μεμονωμένα περιστατικά τα επεισόδια, δηλαδή, όπως επίσης και το χτύπημα του αστυνομικού, χωρίς να δείχνουν το μεγάλο όγκο της διαδήλωσης. Αυτό είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες εικόνες από τα δελτία ειδήσεων, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να βλέπουν ένα κόσμο που ξεσηκώνεται, που οργανώνεται, που σήμερα διεκδικεί μέτρα προστασίας της υγείας απέναντι στην πανδημία, το οποίο δένει συνολικότερα με την όλη αντιλαϊκή πολιτική, γιατί όπως ξέρετε, σήμερα ας πούμε χρησιμοποιεί την καταστολή και την κρατική βία η κυβέρνηση για να κλέψει το κάλλι της όχι μόνο όσο αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά γιατί φέρνει και μια σειρά αντεργατικά αντιλαϊκά μέτωπα που σήμερα λέμε φτάνει ως εδώ, το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Mm-hmm. Το συμβάν στη Νέα Σμύρνη που έγινε την περασμένη Κυριακή παρακολουθήσαμε όλες τις οθόνες μας. Που απλά βγήκε δηλαδή στο φως της δημοσιότητας, γιατί τέτοια περιστατικά έχουμε να περιγράψουμε πάρα πολλά. Γιατί μας λένε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, ούτε είναι κακιά στιγμή, ούτε είναι ένα τυχαίο γεγονός όπως προσπαθήσανε πολλά κανάλια με τη γραμμή της κυβέρνησης να περάσουν. Είναι αποτέλεσμα, όπως είπαμε, αυτή της κυβέρνησης που έχει οξύνει την καταστολή. Το είδαμε και πρόσφατα και στους φοιτητές και το βλέπουμε δηλαδή ακόμα. Έχετε κι εσείς παράδειγμα στην περιοχή σας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που οι φοιτητικοί σύλλογοι τελούν υποκατάληψη. Το βλέπουμε όμως και απέναντι στους εργαζόμενους που σήμερα σηκώνουν κεφάλι και λένε δεν πάει άλλο, που δεν αντέχουν άλλο δηλαδή αυτή τη στιγμή να δουλεύουν είτε με μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή ενισχύουν τους εργοδότες και ρίχνουν τους μισθούς στα τάρταρα, είτε εργαζόμενους από άλλους κλάδους που σήμερα διεκδικούν μέτρα προστασίας ουσιαστικά απέναντι στην ανεργία. Και ο αγώνας ο οποίος συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη από δεκάδες σωματεία που είναι οι συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στην εργασία συνολικότερα. Mm-hmm. Τώρα, χθες τη μεγάλη αυτή κινητοποίηση βρέθηκε σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής και ιδιαίτερα κάνει αίσθηση τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε και εμείς και από τα πλάνα που δημοσιεύει και το πόρταλ του 902.gr είναι ότι έδωσε το στίγμα της νεολαία. Βέβαια, έδωσε η νεολαία. Μην ξεχνάμε ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή ότι οι φοιτητές, οι μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Νέοι άνθρωποι και σήμερα άνεργοι, εργαζόμενοι. Νέοι άνθρωποι, βέβαια, νέοι εργαζόμενοι άνεργοι, οι οποίοι έχουν πλέον μπουχτίσει από αυτή την κλεισούρα, την οποία όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε με lockdown, μέσα στα lockdown, χωρίς να παίρνουν ουσιαστικά μέτρα όσο αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, είτε στους χώρους δουλειάς πρώτα και κύρια που φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο υλικό φορτίο, είτε στις ίδιες σχολές οι οποίες παραμένουν κλειστές και δεν μπορούν τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας να ξαναγίνουν φοιτητές ή μαθητές. Αλλά θα ανοίξει ο τουρισμός το Μάη. Αλλά ο τουρισμός θα ανοίξει, όπως ακριβώς άνοιξε και πέρυσι το καλοκαίρι, που ο ίδιος εργαζόμενος, ο λαός συνολικότερα, πειθάρχησε στις υποδείξεις των υγειονομικών, ώστε να προστατεύσει τη ζωή του και αυτών και τις οικογένειές τους, με την προϋπόθεση ότι θα ανοίξουν νέες ΜΕΘ, θα πάρουν υγειονομικά μέτρα, γιατρούς κτλ. Που τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Mm-hmm. Εμείς λέμε λοιπόν, και αυτό θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο και στον κόσμο, ότι η πανδημία αργά ή γρήγορα θα περάσει. Εδώ χρειάζεται σήμερα συλλογικός αγώνας, οργάνωση μαζί με τα σωματεία, με άλλους φορείς στις γειτονιές, ώστε να αντιτάξουμε τη δικιά μας πρόταση. Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να αμυνθούμε σε αυτή την εγκληματική πολιτική που δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων.
και εμείς να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ιός, ο πραγματικός αυτός δηλαδή που ενισχύει την εκμετάλλευση τη ύψη, που είναι και αποτέλεσμα η καταστολή και τα λοιπά και την παρακμή, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα δηλαδή που σαπίζει κάθε μέρα τις ζωές των νεολαίων, των εργαζόμενων, της λαϊκής οικογένειας συνολικότερα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτόν τον χρόνο έδωσε και το πιο αποκριστικό του πρόσωπο πλέον. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Το αποκριστικό του πρόσωπο. Βέβαια, χθες όμως είδαμε και τι σημαίνει η ομορφιά του αγώνα. Mm-hmm. Είδαμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο που είναι η αρχή, πιστεύουμε, ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα πάρει σάρκα και οστά μέσα στους χώρους δουλειάς, πρώτα και κύρια, με εργαζόμενους, με ζωντανές γενικές συνελεύσεις, στα εργοτάξια, στα εργοστάσια. Γενικότερα όπως ζει και αναπνέει ο εργαζόμενος σήμερα, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους και τους φοιτητές, την νεολαία συνολικότερα, ώστε να μπορέσει να κλιμακωθεί η αγωνιστική διαδικασία. Μάλλον αυτό φοβούνται. Γι' αυτό ενισχύουν την αστυνομοκρατία από τώρα, για να μας μάθουν να είμαστε με σκυμμένο το κεφάλι, ακόμα και αν βγάλουμε τη μάσκα αργότερα. Βέβαια. Λοιπόν, πάντως πρέπει να στελιτεύσουμε το γεγονός ότι και συνεχίστηκε για πολλή ώρα στην περιοχή και της Νέας Μύρνης και της Καλλιθέας όλη αυτή η αστυνομοκρατία, χημικά παντού και με τους κατοίκους να αγανακτούν ακόμα και από τα μπαλκόνια τους. Βέβαια. Ισχύει αυτό. Άρα δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό το προχθεσινό. Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό σε καμία περίπτωση. Έδωσε και ένα ένασμα ο ξυλοδαρμός του αστυνομικού, που προφανώς και εμείς το καταδικάζουμε από την μεριά μας, ότι τέτοιες ομάδες αποσκοπούν σε συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή να μαυρίσουν τις διαδηλώσεις και τις αγωνιστικές ανησυχίες που έχει ο κόσμος και ο λαός μας. Αυτό λοιπόν το πογκρόμ τραμπουκισμού, εκφοβισμού κτλ. Συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και σήμερα τώρα διάβαζα ότι έξω, ας πούμε, από την Πάντιο που είναι στο ύψος της Νέας Μύρνης, μεταξύ Καλλιθέας και Νέας Μύρνης, υπάρχουν κλούβες στο ΜΑΤ, υπάρχει αστυνομοκρατία στην περιοχή. Και χαρακτηριστικό όμως και θετικό στοιχείο είναι ότι ο ίδιος ο λαός βγήκε στα μπαλκόνια, τους γιούχαρε οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης. Το έχουμε το σχετικό απόσπασμα, θα το βάλουμε. Να φύγουν από εδώ, βέβαια. Με την οργή να ξεχυλίζει όλο αυτό των τελευταίων ημερών, mm-hmm. Που δείχνει λοιπόν ότι είμαστε σε μια κατεύθυνση ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αρχίσει, μάλλον αυτό το απόστημα αρχίζει σιγά σιγά και σπάει. Βέβαια χρειάζεται πολλή δουλειά, θέλει προσανατολισμό στο σχεδιασμό που βάζουμε στον αγώνα μας, πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε πιστεύω και άλλη στιγμή. Mm-hmm. Και σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Σαφώς και δεν περισσεύει κανείς. Νομίζω το στίγμα δόθηκε και με τη χθεσινή συγκέντρωση. Ναι, και από το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Εμείς καλούμε, καταρχήν χαιρετίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Γιατί να ξέρετε, το Συνδικάτο, ιδιαίτερα τα παραρτήματα νοτίων και νοτιοανατολικών συνοικιών, με το που έγινε το σκηνικό του άγριου ξυλοδαρμού, μπροστά δηλαδή σε οικογένειες, σε παιδιά. Ανθρώπων που υπερασπίστηκαν τους συντοπίτες τους, έτσι. Τους συντοπίτες τους, βέβαια. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί πιστεύουν ότι θα τα ξεχάσουμε αυτά. Την αλληλεγγύη τους εκφράσανε. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν νομίζω ότι, ότι θα τα ξεχάσουμε. Δηλαδή όσον αφορά όλους εμάς και που ήμασταν εχθές, που είδαμε αυτές τις εικόνες και ξεχυλήσαμε οργή, πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να δίνουμε το στίγμα εκείνο ότι αν εμείς σήμερα δεν αντισταθούμε, αν δεν σπάσουμε τον ίδιο το φόβο να σηκώσουμε κεφάλι απέναντι στην καταστολή, δεν πρόκειται αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Και νομίζω ότι εχθές δώσαμε το πρώτο στίγμα. Mm-hmm. Και δόθηκε πολύ δυναμικά, και αυτό που θέλω να πω και να κλείσω σε αυτό, ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και κυρίως τα παραρτήματα των περιοχών, με το που έγινε αυτό το συμβάν, βγάλανε κατευθείαν κάλεσμα, καλέσανε τους συναδέλφους αλλά και μαζικούς φορείς, και χαιρετίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά επίσης λέμε ότι το επόμενο διάστημα που θα υπάρχει κλιμάκωση αγώνων, ακόμα και απεργιακές κινητοποιήσεις απέναντι σε εργασιακά ζητήματα. Βλέπετε, καταργούν το 8ωρο, σε άλλους χώρους, ας πούμε, περνάνε μισθούς 200 ευρώ, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, εκμεταλλεύονται την πανδημία για να ενισχύσουν και τη μαύρη εργασία, τις υπερορίες απλήρωτες κτλ.
εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους να σταθούν στο πλάι του συνδικάτου, συνολικότερα στα ταξικά συνδικάτα αυτή τη στιγμή που έχουν αγωνιστική κλιμάκωση, ώστε να βάλουμε φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό ακριβώς, ότι συνεχίζεται. Συνεχίζουμε και δεν πάει να φέρει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει στόχο την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης με τις πολιτικές της, όσα ΜΑΤ να φέρουν, όσα σώματα καταστολής και να φτιάξουν, ο κόσμος έχει ιστορικά μνήμη και πείρα και θα αντισταθεί και θα νικήσει στο τέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Γεια σας. Καλά απόγευμα. Γεια σας.